με την καθολική συμμετοχή των εργαζομένων του ΟΚΠΑΠΑ και συγκεκριμένα των εργαζομένων στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς που πρόκειται να επανελειτουργήσουν την ερχόμενη Δευτέρα, υποδεχόμενοι τα παιδιά της πόλης. Πραγματοποιήθηκε το πρωί από κινητές ομάδες του ΕΟΔΗ στους χώρους του Δημοτικού Ιατρείου στο ΚΕΠΑΒΗ, οι διενέργειες ταχείας διάγνωσης στο προσωπικό. Στόχος όλης της πρωτοβουλίας που γίνεται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου, τον ΕΟΔΗ και την ΕΚΤΗ, είπε, είναι να αποτραπεί τυχόν εξάπλωση του ιού και κυρίως να υπάρχει το αίσθημα ασφάλειας προς τους γονείς των παιδιών που από την Δευτέρα θα επιστρέψουν στους παιδικούς σταθμούς. Μέχρι τη μία το μεσημέρι είχε υποβληθεί σε τεστ η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων του ΟΚΠΑΠΑ, με το σύνολο των τεστ μέχρι εκείνη την ώρα να είναι αρνητικά. Στο σημείο βρέθηκε και ο πρόεδρος του ΟΚΠΑΠΑ, Δημήτρης Πάνου, προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη της διαδικασίας και διαβεβαιώνοντας ότι από πλευράς της διοίκησης του ΟΚΠΑΠΑ έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και τα υγειονομικά πρωτόκολλα ώστε να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών. Μάλιστα, όπως σημείωσε ο κύριος Πάνου, υπάρχει η πρόθεση το προσωπικό να υποβάλλεται σε τακτά χρονικά διαστήματα σε rapid test για την ασφάλεια των παιδιών αλλά και των εργαζομένων. Έχει αρχίσει από τις 9 το πρωί σήμερα η διαδικασία να γίνονται τα rapid test στους εργαζόμενους των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών. Έτσι, η συμμετοχή είναι καθολική. Μέχρι στιγμής έχουμε κάνει 134 τεστ και είναι όλα αρνητικά. Και μέχρι τις 2 το μεσημέρι πιστεύω θα ολοκληρωθεί η διαδικασία, έτσι, για όλους τους 155-160 εργαζόμενους περίπου των δομών. Όπως είπατε και εσείς, είναι σημαντικό αυτό που κάνουμε σήμερα με τη βοήθεια πάντα, όπως λέμε, το ΙΟΔΗ της Περιφέρειας και της ΕΚΤΗ ΣΥΠΕ, για να υπάρξει ένας εφησυχασμός και έτσι, μια σιγουριά τη Δευτέρα που θα ανοίξουν οι παιδικοί σταθμοί, οι γονείς που θα φέρουν τα παιδιά τους να αισθάνονται ότι θα γίνουν σε ένα περιβάλλον το οποίο έτσι κι αλλιώς είναι από όλες τις μεριές καθαρό και με όλα τα μέσα ατομικής προστασίας, αλλά και με το προσωπικό έχοντας ένα πρόσφατο rapid test ότι είναι αρνητικό. Αν παρελπίδα μέχρι το μεσημέρι υπάρξει κάποιος εργαζόμενος που θα βγει θετικός, αυτός ο εργαζόμενος δεν θα μπει τη Δευτέρα στις δομές. Επομένως, νομίζω ότι έχουμε ήδη τα δεδομένα τα περισσότερα μέχρι αυτή τη στιγμή και πιστεύω όλα θα εξελιχθούν ομαλά μέχρι το τέλος της διαδικασίας και τη Δευτέρα περιμένουμε, ξανακάνω μια έκκληση στους γονείς να φέρουν τα παιδιά τους, διότι μετά από 2 μήνες εγκλεισμό, έτσι είναι σημαντικό να έρθουν στους παιδικούς σταθμούς στο ΟΚΠΑΠΑ, που αν μη τι άλλο έχουμε την αγάπη, έχουμε τη διάθεση, έχουμε το χώρο, έχουμε όλες τις προδιαγραφές για να περάσουν όμορφα και δημιουργικά. Κύριε Πάνο, επειδή σίγουρα αυτό που γίνεται σήμερα είναι για να υπάρχει ασφάλεια για το άνοιγμα, την επαναλειτουργία, προτίθεστε, έχετε συζητήσει το ενδεχόμενο αυτά τα rapid test να γίνονται σε πιο τακτική ενδεχομένως βάση για τους εργαζόμενους στο ΟΚΠΑΠΑ? Βεβαίως. Ανάλογα και με την επιδημιολογική εικόνα της περιοχής, έτσι, αυτά θα γίνονται πάντα με τη συνεργασία των δομών που αναφέραμε και όπως έχουμε κάνει και για άλλες δομές, όπως είναι το ΚΔΑΠ ΜΕΑ, στο οποίο κάθε εβδομάδα, όπως είναι οι εργαζόμενοι του υπνοτηρίου Αστέγων, οι εργαζόμενοι των ξένων κακοποιημένων γυναικών, που κάθε εβδομάδα κάνουμε τεστ, που είναι πιο κλειστές δομές και πιο ευαίσθητες δομές, το ίδιο θα γίνει και στους παιδικούς σταθμούς. Όχι ίσως κάθε εβδομάδα, αλλά σίγουρα με ένα σταθερό ρυθμό, ούτως ώστε να έχουμε αυτή την εξασφάλιση. Και ξαναλέω, ανάλογα με την επιδημιολογική εικόνα που θα έχουμε. Εύχομαι και ελπίζω και πιστεύω ότι όπως είμαστε αυτή τη στιγμή πράσινοι, θα παραμείνουμε έτσι, διότι ο κόσμος έχει εφαρμόσει τα μέτρα και αυτό αποδεικνύεται ξεκάθαρα. Αν δεν είχαμε και κάποια περιστατικά που υπήρχαν σε κλειστές δομές, όπως ήταν τα γεροκομεία της πόλης ή το άσυλο ανιάτων τελευταία περίοδο αυτή, νομίζω τα κρούσματα θα ήταν ελάχιστα σε μονοψήφιο αριθμό έως μηδενικά. Νομίζω ότι έχουμε αυτή τη στιγμή όλες τις κατάλληλες προδιαγραφές να ξεκινήσουμε όλες οι δομές και τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία, όχι μόνο οι παιδικοί σταθμοί που μας αφορούν σαν ΟΚΠΑΠΑ, με τις καλύτερες δυνατές προδιαγραφές. Εξάλλου υπάρχει η εμπειρία του προηγούμενου χρονικού διαστήματος που πλην ελαχίστων περιπτώσεων έτσι όλα λειτουργήσαν καλά. Ναι, ναι, υπάρχει εμπειρία όπως είπατε, διότι το έχουμε κάνει αυτό πάλι άλλες 2 φορές έτσι, μετά το πρώτο lockdown της Άνοιξης και μετά όταν ανοίξαμε το Σεπτέμβριο. Υπάρχουν όλα τα μέσα ατομικής προστασίας, υπάρχει όλη η βούληση από όλες τις μεριές να εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα, υπάρχει συνεργασία με τους γονείς οι οποίοι τηρούν και αυτοί έτσι, αυτό που λέμε ότι δεν θα μπουν στις δομές. Γίνονται όλα νομίζω με ένα πραγματικά έτσι, σοβαρό και υπεύθυνο τρόπο από όλους τους ενδιαφερόμενους στην περίπτωση αυτή και δεν θα έχουμε πρόβλημα. Από εκεί πέρα, σε 1-2 περιπτώσεις που υπήρξε και εμείς ακολουθήσαμε τα υγειονομικά πρωτόκολλα στον αυστηρότερο του βαθμό, γιατί
Θα πω ότι έχω πληροφορίες ότι μπορεί να υπήρξαν και σε άλλους, όχι στο Δήμο Ιωνιτών, περιπτώσεις αντίστοιχες που δεν τα τήρησαν. Εδώ τα έχουμε τηρήσει και γι' αυτό σε δύο αντίστοιχες περιπτώσεις κλείσαμε τη δομή, όπως λέει το υγειονομικό πρωτόκολλο, για 14 μέρες. Το ίδιο θα κάνουμε και τώρα. Ελπίζω όμως ότι δεν θα χρειαστεί να κάνουμε κάτι αντίστοιχο. Στο μεταξύ, την δυνατότητα να διενεργήσουν rapid test έχουν και οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Ιωαννίνων, οι οποίοι επίσης επιστρέφουν από το πρωί της Δευτέρας στις σχολικές αίθουσες υποδεχόμενοι τους μαθητές. Η Περιφέρεια Ήπειρου σε συνεργασία με τις κινητές ομάδες υγείας του ΕΟΔΗ αλλά και την ΕΚΤΗ ΥΠΕ πραγματοποιεί και τις δύο ημέρες του Σαββατοκύριακου από τις 8.30 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι rapid test στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε κοντέινερ που έχει τοποθετηθεί αποκλειστικά για αυτούς στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου Χατζικώστα.